Μια φορά και έναν καιρό, σε μια μακρινή παραλία, ένας μικροσκοπικός κόκκος άμμου που ζούσε για χρόνια στο βυθό της θάλασσας, παρασύρθηκε από ένα μεγάλο κύμα και ξεπρόβαλε στην ακτή. Ο κόκκος για μια στιγμή κρατήθηκε στην ακτή. Έπειτα όμως, μια δυνατή ρηπή του ανέμου τον παρέσυρε μαζί με άλλους κόκκους μακριά από εκεί που έσκαγε το κύμα. Δεν είχε ξαναβγεί από το βυθό και ο έξω κόσμος του δημιουργούσε πολλά ερωτηματικά, αλλά και τρόμο. Πού βρισκόταν, πού πήγαινε, δεν ήξερε. Ο βυθός, όπου τόσα χρόνια ζούσε, δεν είχε ανέμους και υπτάμενα ταξίδια, μόνο μια απέραντη υγρή ησυχία. Μην μπορώντας όμως να σταματήσει πουθενά, άρχισε να πετάει με τον άνεμο, προσπαθώντας να κρατηθεί στη στεριά μόνο με το βάρος του, αναπηδώντας την άμμο πολλές φορές, ώσπου τελικά κατέληξε σε ένα μικρό παραλιακό φυτό. Πού βρίσκομαι? Ποιος είσαι εσύ? Είσαι στην παραλία με τις αμμοθήνες. Κοίτα γύρω σου, υπάρχει παντού άμμος. Ρώτα τους άλλους κόκκους να σου πούν, γιατί εγώ παλεύω να κρατηθώ με τις ρίζες μου στο έδαφος. Πράγμα πολύ δύσκολο με αυτή την κακοκαιρία. Ο κόκκος κοίταξε τριγύρω και είδε πολλούς κόκκους άμμου να έχουν σχηματίσει ένα λουφάκι από άμμο στη βάση του φυτού. Και τους ρώτησε: Παιδιά, παιδιά, τι γίνεται εδώ? Τι είναι αυτές οι αμμοθήνες που μου λέει το φυτό? Οι αμμοθήνες είναι λόφοι από άμμο, του είπε ένας σκουρόχρωμος κόκκος. Όταν οι κόκκοι άμμου που παρασύρονται από τον άνεμο χτυπήσουν σε ένα εμπόδιο, όπως είναι αυτά τα παραλιακά φυτά, παγιδεύονται εκεί και όλοι μαζί σχηματίζουν τους λόφους από άμμο. Οι αμμοθήνες με βοηθάνε να επιβιώσω, είπε το φυτό, γιατί προστατεύουν τις ρίζες μου από το δυνατό αέρα και με βοηθούν να συγκρατούμε στο έδαφος. Θες να μάθεις και ένα μυστικό? Και πριν πάρει απάντηση, συνέχισε: Λοιπόν, υπάρχει ένας μύθος για αυτό εδώ το μέρος. Μύθος? Λένε ότι σε αυτή την παραλία φυτρώνουν μαζί με τα άλλα φυτά και κάτι παράξενα δέντρα. Ο μύθος λέει ότι είναι αιωνόβια, ότι δηλαδή ζουν πολλά χρόνια. Τα λένε κέδρους. Έλα, έχω να σου δείξω κάτι. Τι να μου δείξεις? Θα σου δείξω πώς να ταξιδεύεις πιο εύκολα με τον άνεμο. Κάνε λίγο υπομονή. Μόλις ο άνεμος δυναμώσει, απλά άστο να σε παρασύρει όσο πιο μακριά γίνεται. Μα φοβάμαι. Μη φοβάσαι. Έτοιμος. 1, 2, 3, πάμε! Για λίγες στιγμές που βρέθηκαν στον αέρα, είδαν από ψηλά τις αμμοθήνες με πολλά φυτά, άλλα μικρότερα και άλλα μεγαλύτερα, που είχαν συγκεντρώσει γύρω τους άμμο. Αλλά δεν είδαν περισσότερα, γιατί ξανά πέσαν στο έδαφος. Πού είμαστε τώρα? Είμαστε δίπλα σε ένα μεγάλο κέδρο. Τελικά, υπάρχουν στα αλήθεια κέδροι? Αφού στο είπα ότι υπάρχουν. Έλα, ας φωνάξουμε μαζί για να μας ακούσει. Κέδρε! Ποιος με ψάχνει? Εμείς, η κοκκιά μου. Θέλουμε να μάθουμε για σένα. Ο κέδρος κούνησε τα κλαδιά του ικανοποιημένος. Εγώ είμαι ο παραθαλάσσιος κέδρος. Ζω εδώ πάνω από 150 χρόνια, μεγαλώνοντας αργά-αργά. Η ζωή μου ξεκίνησε από ένα μικρό σποράκι, αλλά κατάφερα να επιβιώσω παρόλες τις δύσκολες συνθήκες. Το νερό ήταν λίγο. Ο άνεμος φυσούσε συνέχεια γύρω μου. Χορτοφάγα ζώα προσπάθησαν να με φάνε ζωντανό. Αυτά τα κόκκινα μπαλάκια στα κλαδιά σου τι είναι? Αυτά είναι τα φρούτα μου. Στην αρχή είναι πράσινα, μετά πορτοκαλί και όταν πια είναι όριμα γίνονται κόκκινα.
Κάθε φρούτο έχει μέσα 3 ή περισσότερα μικρά σποράκια που κάποια στιγμή θα πέσουν στην άμμο. Και μετά, τι θα γίνουν τα σποράκια? Κάποτε θα φυτρώσουν και αν όλα πάνε καλά θα γίνουμε κι εμείς κέντροι. Εσύ ποιος είσαι πάλι? Ρώτησε σκουρόχρωμος. Είμαι ένας νεογέννητος κέντρος. Αν καταφέρω να βρω λίγο νερό, θα γίνω κι εγώ μεγάλος. Αν φυσικά δεν με φάει κάποιο ζώο ή αν με ξενιζώσει κανένας άνθρωπος. Άνθρωπος. Όλα αυτά που βλέπετε γύρω σας συνυπάρχουν και συμβιώνουν. Είναι μία αλυσίδα. Εμείς, τα έμβια όντα, δηλαδή τα φυτά, τα έντομα, τα πουλιά και τα ζώα, έχουμε προσαρμοστεί να ζούμε εδώ. Με τον άνεμο να φυσά συνεχώς, την αλμύρα της θάλασσας, τη ζέστη και την άμμο που μετακινείται. Δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε σε άλλες συνθήκες. Χρειαζόμαστε κάθε κομμάτι αυτού του οικοσυστήματος για να επιβιώσουμε. Τους κοίταξε για λίγο τρυφερά και πρόσθεσε. Και εσάς σας χρειαζόμαστε, μικρή μου κόκκι. Οι δύο κόκκι, αν και δεν κατάλαβαν τι ακριβώς εννοούσε ο κέντρος, με αυτά τα λόγια ρίγησαν από συγκίνηση και ένιωσαν και αυτοί ένα μικρό αλλά αναπόσπαστο κομμάτι ενός οικοσυστήματος που συνεχώς αλλάζει. «Φαίνεται ότι ήρθαν οι άνθρωποι», ψιθύρισε ο σκουρόχρωμος τον κόκκο και ένιωσαν και οι δύο μία αόριστη απειλή. Δίπλα τους ο κέντρος αναστέναξε και τους είπε: «Από εδώ και στο εξής και μέχρι να έρθει το φθινόπωρο θα έρχονται όλο και περισσότεροι άνθρωποι στην παραλία μας. Έρχονται να κάνουν τις διακοπές τους και τα μπάνια τους. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Κάποιοι μας προσέχουν και μας σέβονται. Άλλοι όμως...» «Ίσως αν υπήρχε ενημέρωση», είπε ο κόκκος. «Αν γνώριζαν και συνειδητοποιούσαν οι άνθρωποι σε πόσο αντίξωες συνθήκες επιβιώνει αυτό το οικοσύστημα, ίσως να ήταν πιο προσεκτικοί στην αντιμετώπιση του». «Ναι. Ίσως τότε να μας σέβονταν περισσότερο». Οι Αμοθήνες με ειδικέδρων είναι ένας σπάνιος και πανέμορφος οικότοπος. Συναντάται κυρίως στη Νότια και Δυτική Ευρώπη, σε παραλίες της Μεσογείου και του Ατλαντικού Ωκεανού. Έχουν καταγραφεί σε 224 περιοχές του Ευρωπαϊκού Δικτύου, προστατευόμενες περιοχές Natura 2000. Ο οικότοπος των παράκτιων Αμοθηνών με ειδικέδρων ανήκει στην κατηγορία των οικοτόπων προτεραιότητας, που σημαίνει ότι διατρέχει κίνδυνο εξαφάνισης. Στην Ελλάδα τον συναντάμε κυρίως στα νησιά του Νότιου Αιγαίου και στην Κρήτη, αλλά και στη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Στην Κρήτη έχει καταγραφεί σε 4 περιοχές: στα Φαλάσσαρνα, στο Κεδρόδασος, στη Γάβδο και στην Ίσο Χρυσή. Οι παράκτιες αμοθήνες, οι θήνες, είναι μικροί λόφοι από άμμο που δημιουργούνται από τη μεταφορά της άμμου από τα κύματα της θάλασσας, το νερό της βροχής και τον άνεμο. Ανάλογα με το σχήμα τους, τον τρόπο που δημιουργούνται ή το γεωλογικό τους υπόστρωμα, οι αμοθήνες κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες.
ανάλογα με τη βλάστηση που φιλοξενούν, χωρίζονται σε τρεις κύριες κατηγορίες. Μεταβαίνοντας από την ακτή προς το εσωτερικό, συναντάμε τις πρωτογενείς ή εμβριακές θύνες, που καταλαμβάνουν μια ζώνη μπροστά από την ακτή και χαρακτηρίζονται από αραιή ή καθόλου βλάστηση. Ακριβώς από πίσω υπάρχουν οι εμπρόστιες ή δευτερογενείς θύνες, οι οποίες φιλοξενούν κυρίως αμόφυλα είδη και στη συνέχεια σχηματίζονται οι σταθερές ή οπίσθιες θύνες, οι οποίες κυριαρχούνται από ξυλώδη είδη υπό μορφή δένδρων ή θάμνων. Στη ζώνη αυτή αναπτύσσονται οι συστάδες των κέδρων, δημιουργώντας τον οικότοπο των παράκτιων αμμουθινών με είδη κέδρων. Στις παράκτιες περιοχές της Μεσογείου συναντάμε δύο είδη κέδρων, το Juniperus macrocarpa και το Juniperus phoenicea. Και τα δύο ανήκουν στην οικογένεια των κυπαρισσοειδών, Cupressaceae. Το Juniperus macrocarpa είναι είδος δίοικο, δηλαδή σημαίνει ότι υπάρχουν διαφορετικά θηλυκά και αρσενικά δέντρα. Οι καρποί είναι στρογγυλοί, έχουν διάμετρο περίπου 1,5 εκατοστό και περιέχουν μέσα 3 μικρά σποράκια. Το δεύτερο έτος οριμάζουν, μετά την άνθηση οριμάζουν, πέφτουν στο έδαφος, ο καρπός σαπίζει σιγά σιγά και απελευθερώνονται στο έδαφος τα 3 σποράκια. Αν και υπάρχει πολύ μεγάλη παραγωγή καρπών, πολύ λίγα από τα σποράκια καταφέρνουν να φυτρώσουν και ακόμα πιο λίγα να επιβιώσουν στο φυσικό τους περιβάλλον. Για να είναι υγιής ένας πληθυσμός, πρέπει η αναλογία φύλου να είναι ίση με 1:1, τα αρσενικά να είναι ίσα με τα θηλυκά. Το ριζικό του σύστημα είναι πολύ βαθύ και διακλαδισμένο. Αυτό το βοηθάει να ανταπεξέρχεται στις πολύ δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Οι περιβαλλοντικές αυτές συνθήκες περιλαμβάνουν τους ισχυρούς ανέμους, τη συνεχή κινητικότητα της άμμου, την υψηλή αλατότητα στο έδαφος, την λιγοστή υγρασία στο έδαφος και όλα αυτά δημιουργούν πολύ αργή ανάπτυξη στο φυτό. Κέδροι είναι αιωνόβια είδη, ζουν δηλαδή πολλά χρόνια. Ο μέσος όρος ηλικίας που μετρήθηκε στις περιοχές της Κρήτης ήταν 150 χρόνια και ο μεγαλύτερος ηλικία που βρέθηκε ήταν στην Ίσο Χρυσή και ήταν 350 χρονών. Το άλλο είδος κέδρου που συναντάται στις περιοχές, στις παράκτες περιοχές της Μεσογείου, είναι το Juniperus phoenicea. Ή αβόρατος είναι το κοινό του όνομα, ή φίδα. Είναι θάμνος ή δέντρο, με κοντό κορμό και καμιά φορά φτάνει τα 8 μέτρα. Το συναντάμε συνήθως σε βραχώδες υπόστρωμα κοντά στη θάλασσα. Οι καρποί του είναι στρογγυλοί και έχουν διάμετρο μέχρι 1,4 εκατοστά. Όταν οριμάσουν αποκτούν ένα καφέ κόκκινο χρώμα και συνήθως περιέχουν 3 με 8 σπέρματα. Εκτός από τα δύο είδη κέδρων που υπάρχουν στον οικότοπο, μαζί τους υπάρχουν και ένα σωρό άλλα είδη, μερικά εκ των οποίων είναι σπάνια ή ενδημικά της Κρήτης. Κάποια από αυτά, ιδιαίτερα τα θαμνώδη όπως είναι το θυμάρι ή ο σκήνος, συγκρατούν την άμμο στη βάση τους,
δημιουργώντας τις αμοθήνες, σχηματίζοντας τις αμοθήνες και δημιουργώντας το κατάλληλο περιβάλλον για να αναπτυχθούν οι κέντροι. Κεδρόδασος. Ο οικότοπος καταλαμβάνει μια στενή λωρίδα κατά μήκος της ακτής. Εδώ κυριαρχεί το είδος Juniperus macrocarpa και οι αμοθήνες είναι μετρίου ύψους. Είναι η μοναδική περιοχή με νότιο προσανατολισμό, οπότε είναι λιγότερο εκτεθειμένη στους βόρειους ανέμους. Στα Φαλάσσαρνα, ο οικότοπος δεν είναι μια ενιαία έκταση λόγω της έντονης τουριστικής και γεωργικής ανάπτυξης. Συναντάται σε μικρές επιφάνειες, σε 6 τοποθεσίες κατά μήκος της ακτής. Και εδώ κυριαρχεί το είδος Juniperus macrocarpa. Στη Γάβδο, ο οικότοπος συναντάται σε 3 περιοχές στα βόρεια του νησιού. Στο Σαρακίνικο, στον Άγιο Ιωάννη και στο Λαβρακά. Στο Λαβρακά καλύπτει με 985 στρέμματα τη μεγαλύτερη έκταση στην Κρήτη. Στο Σαρακίνικο, οι βόρειοι άνεμοι έχουν δημιουργήσει πολύ υψηλές αμοθήνες που φτάνουν τα 56 μέτρα υψόμετρο. Στην Ίσο Χρυσή, ο οικότοπος συναντάται στα ανατολικά, όπου σχηματίζονται εκτεταμένες αμοθήνες και κυριαρχεί το είδος Juniperus macrocarpa, και στα δυτικά, όπου κυριαρχεί το είδος Juniperus phoenicia σε θαμνώδη μορφή. Οι αμοθήνες με τους κέδρους είναι ένας από τους πιο εντυπωσιακούς οικοτόπους της Μεσογείου. Γι' αυτό το λόγο, τις τελευταίες δεκαετίες, ο οικότοπος δέχεται όλο και πιο πολλούς επισκέπτες. Έτσι και στην Κρήτη. Κάθε χρόνο, πλήθη επισκεπτών καταφθάνουν στις περιοχές με τις αμοθήνες, ιδίως το καλοκαίρι, και χρησιμοποιούν τον οικότοπο για αναψυχή ή κατασκήνωση. Οι επισκέπτες του οικότοπου συχνά αφήνουν τα σκουπίδια τους, υποβαθμίζοντας έτσι την αισθητική του οικοτόπου και αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Ποδοπατούν τις αμοθήνες, τους μικρούς νεαρούς κέδρους και την υπόλοιπη χλωρίδα. Κόβουν κλαδιά από τους κέδρους για να δημιουργήσουν χώρο για κατασκήνωση ή για να ανάψουν φωτιά. Το άναμα φωτιάς αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς, η οποία είναι σημαντική απειλή για τον οικότοπο, καθώς οι κέδροι δεν αναγεννιούνται μετά τη φωτιά. Ο οικότοπος κινδυνεύει επίσης από την ανεξέλεγκτη βόσκηση των κατσικιών που καταστρέφουν τους νεαρούς βλαστούς των κέδρων και την υπόλοιπη χλωρίδα. Παράλληλα, η περιορισμένη φυσική αναγέννηση των κέδρων είναι μια σημαντική απειλή για την οικολογική ισορροπία του οικοτόπου. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες, σε συνδυασμό με τις δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες,
δημιουργούν έντονη πίεση στον οικότοπο, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για την προστασία του. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το πρόγραμμα Unicost. Το πρόγραμμα Unicost, δράσεις για την προστασία των παράκτιων αμοθηνών με τα είδη γιονυπέρου στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο, πραγματοποιείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE 2007-2013 για τη φύση και τη βιοποικιλότητα. Ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2009 και θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2013. Στα πλαίσια του προγράμματος Unicost, με την έναρξη ξεκίνησε μια σειρά προπαρασκευαστικών δράσεων με σκοπό την μελέτη των ιδιαίτερων οικολογικών χαρακτηριστικών του οικοτόπου σε όλες τις περιοχές μελέτης, την ακριβή χαρτογράφηση των ορίων του και την προεργασία για την ανάληψη δράσεων προστασίας στη συνέχεια. Επίσης, στα πλαίσια των προπαρασκευαστικών δράσεων καταγράφτηκαν όλες οι πιέσεις που δέχεται ο οικότοπος σε όλες τις περιοχές και οι ιδιαίτερες συνθήκες όσον αφορά κυρίως τον τουρισμό και τις απειλές του οικοτόπου. Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των προπαρασκευαστικών δράσεων, στη συνέχεια σχεδιάστηκαν και εκτελέστηκαν οι δράσεις προστασίας, οι οποίες ήταν και ο αντικειμενικός του σκοπός του προγράμματος για την προστασία και διαθέρηση του οικοτόπου. Για την οριοθέτηση του οικοτόπου έγινε με ξύλινους πασάλους στην περιμετρική ζώνη του οικοτόπου και είχε ως σκοπό την οριοθέτησή του έτσι ώστε να δίνει η εντύπωση στους επισκέπτες της προστασίας. Δεν είχε σκοπό την απομόνωση του οικοτόπου από τη χρήση του. Η προστασία που εκτελέστηκε στα πλαίσια του προγράμματος Unicost αφορούσε την διαχείριση των επισκεπτών με την κατασκευή και την τοποθέτηση ξύλινων διαδρόμων και την οριοθέτηση και επισήμανση των σημαντικότερων μονοπατιών έτσι ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση των επισκεπτών στον οικότοπο και να συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένα μονοπάτια. Επίσης, σε μερικές περιοχές που κρίθηκε απαραίτητο, τοποθετήθηκαν κάδοι απορριμμάτων περιμετρικά στη ζώνη του οικοτόπου ή στις εισόδους πρόσβασης προς αυτόν. Σε όλες τις περιοχές του προγράμματος κατασκευάστηκαν ενημερωτικές πινακίδες οι οποίες τοποθετήθηκαν σε διάφορα στρατηγικά σημεία μέσα στον οικότοπο και στις εισόδους του με σκοπό την ενημέρωση των επισκεπτών για την αξία και την ανάγκη διαθύρισης του οικοτόπου αλλά και το κώδικα συμπεριφοράς των επισκεπτών και των κατασκευαστών με σκοπό την καλύτερη προστασία και τη διαχείριση του οικοτόπου. Σε κάποιες περιοχές που κρίθηκε απαραίτητο λόγω της αιωλικής διάβρωσης, εκτελέστηκε η δράση προστασίας
για τη σταθεροποίηση των ευρώστιων ομοθυνών με την κατασκευή και τοποθέτηση ανασχετικών πετασμάτων παράλληλα με την ακτογραμμή, έτσι ώστε να περιορίζεται, να περιοριστεί η ολική διάβαση, η οποία στη συνέχεια έχει επίπτωση στην λειτουργία του οικοτόπου προς το εσωτερικό. Βάσει των αποτελεσμάτων της προσπαρασκευαστικής δράσης για την ανάλυση της σύνθεσης και της δομής των υποπληθυσμών των κέντρων, σε κάποιες περιοχές όπου η αναλογία αρσενικών προς τελικά άτομα του ίδιου Γνήπερος Μακροκάρπα δεν ήταν η επιθυμητή, έγιναν φυτεύσεις θηλυκών ατόμων με σκοπό την εξισορρόπηση της αναλογίας φύλου αρσενικών προς τελικά άτομα. Μία σημαντική απειλή για τη διατήρηση του οικοτόπου είναι η έλλειψη φυσικής αναγέννησης, η οποία παρατηρήθηκε σχεδόν σε όλες τις περιοχές μελέτης. Για σκοπό αυτό τοποθετήθηκαν μικρές περιφράξεις, έτσι ώστε να υπάρχει ενίσχυση της αναγέννησης του είδους, κυρίως του είδους Γιουνίπερος Μακροκάρπα. Μία επιπλέον δράση στα πλαίσια του προγράμματος Ζούνικος θα αφορούσε την εκτός τόπου προστασία και διατήρηση των βασικών ειδών του οικοτόπου, των δύο ειδών Γιουνίπερος Μακροκάρπα και Γιουνίπερος Φοενίτσια, καθώς και των θεμελιωδών ειδών που υπάρχουν στον οικότοπο. 19. Για το σκοπό αυτό έγινε συλλογή σπόρων από όλες τις περιοχές, οι οποίοι τοποθετήθηκαν στην Τράπεζα Σειρμάτων του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων. Έγινε πολλαπλασιασμός των ειδών, των βασικών ειδών με σπόρους ή μοσχεύματα, με σκοπό την φύτευσή τους στους οικοτόπους που χρειάστηκε. Στα πλαίσια του προγράμματος Τζούνικος πραγματοποιήθηκαν και μια σειρά από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού. Αυτό αφορούσε είτε τους τουριστικούς πράκτορες, είτε τοπικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ημερίδες, μαθητικές εβδομάδες που πραγματοποιήθηκαν στο ΜΑΙΧ με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Παραγωγή φυλλαδίων για τον οικότοπο, αφίσες, μπλουζάκια τα οποία έχουν ένα περιβαλλοντικό μήνυμα. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν κάποιες δράσεις ενημέρωσης του κοινού και ευαισθητοποίησης, οι οποίες έγιναν και στο πεδίο μαζί με κατασκηνωτές, προκειμένου να ενημερωθούν για το σπάνιο αυτό οικότοπο. Μικροσκοπικός κόκκος ένιωθε βαθιά μέσα του τυχερός που κατάφερε να ζήσει έστω και λίγο αυτή τη μοναδική εμπειρία, και έτσι άρχισε να διηγείται στους άλλους κόκκους το ταξίδι του. Τους εξήγησε με πάθος πως όλα, από τον αέρα που φυσά, την αλμύρα της θάλασσας και το λιγοστό νερό, μέχρι και το μικρότερο κόκκο άμμου, παίζουν το δικό τους μοναδικό ρόλο σε αυτό το οικοσύστημα.
Μερικά πράγματα δεν τελειώνουν ποτέ. Μόνο κύκλους κάνουν, μικρούς ή μεγάλους. Εγώ τώρα φεύγω, αλλά κάποια μέρα θα ξανάρθω. Και μέχρι τότε δώστε προτεραιότητα στη φύση. Και μην ξεχνάτε, δεν κόβουμε κλαδιά από τους κέντρους. Δεν πετάμε σκουπίδια. Περπατάμε πάνω στα μονοπάτια. Δεν ανάβουμε φωτιά. Και σεβόμαστε τους κατοίκους και τους άλλους επισκέπτες. Φεύγοντας, πάρτε μαζί σας τις εμπειρίες σας και τις αναμνήσεις σας. Αφήστε πίσω μόνο τις πατημασιές σας.